Λοιπόν, Δημήτρη, προετοιμασία. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς αυτή τη λέξη? Τρέξουμε πολύ, δουλειά. 15 μέρες μακριά από το σπίτι σου. Το δεύτερο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μου, στη σκέψη μου, είναι οι συμπαίκτες. Θα είμαστε όλοι μαζί. Δενόμαστε σε αυτή την περίοδο. Ποιο είναι το πιο δύσκολο από αυτά που είπες πριν, σε αυτό το διάστημα 15 ημερών? Το πιο δύσκολο, αλλά το πιο σημαντικό είναι η φυσική κατάσταση, το τρέξιμο που ρίχνουμε και η δουλειά. Το πιο δύσκολο πράγμα στο ποδόσφαιρο γενικότερα? Το καθαρό μυαλό πάνω στην πίεση. Υπάρχει, είναι εύκολο να το έχεις μέσα στο παιχνίδι? Αποκτιέται με την εμπειρία, θα έλεγα, από τα λάθη και από αυτή την περίοδο, από το πόσο θα ζοριστεί και πόσο θα πιέσει ο καθένας τον εαυτό του. Το δικό σου μεγαλύτερο λάθος που σε έχει βοηθήσει να μάθεις πράγματα, ποιο ήταν? Το άγχος. Πιστεύω ήταν... και είναι ακόμα προσπαθώ και ψάχνω τρόπους να το βελτιώσω. Γιατί με πάει πίσω και το καταλαβαίνω κι εγώ ίδιος. Γιατί επέλεξες να γίνεις ποδοσφαιριστής? Από ό,τι θυμάμαι... δεν θυμάμαι καλά βασικά. Εγώ, ο πατέρας μου είχε πει ότι ήμουν 3-4 χρόνων και... ζητούσα μια μπάλα να έχω μαζί μου. Είτε κοιμάμαι, είτε βγαίνω έξω, είτε... κάνω οτιδήποτε και... μου άρεσε πάρα πολύ. Πόσο διαφορετικός είναι ο Δημήτρης Οπέλκας του σήμερα με τον νέο Κούδα του 2012? Εντάξει, 4 χρόνια είναι μεγάλες διαφορές, πιστεύω. Θα έλεγα ότι δεν ήμουν έτοιμος τότε σωματικά πιο πολύ. Αλλά όπως είπα και αυτά τα 4 χρόνια οριμάζεις, παίρνεις εμπειρίες. Β' Εθνική έπαιξα, στο εξωτερικό ένα χρόνο, πέρσι ένα χρόνο εδώ. Και όσο περνάει ο καιρός, πιστεύω θα φαίνεται σημαντικότερο να γίνεις καλύτερος. Σκέφτηκες όλο αυτό το διάστημα ότι ίσως κάπου να χαθείς, όπως πολλά παιδιά έχουν χαθεί στην πορεία μέσα σε δανεισμούς και σε απογοήτευση? Σίγουρα το σκέφτησα και αυτό είναι, πιστεύω, είναι ο λόγος που σε κάνει καλύτερο. Γιατί άμα δεν σκέφτεσαι και τις δύο πλευρές, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Οπότε το έχεις στο μυαλό σου, δουλεύεις πάνω σε αυτό και μέσα από αυτό βγαίνεις καλύτερος. Τι ήταν αυτό που έμαθες και σε έκανε καλύτερο σε αυτά τα 4 χρόνια? Έμαθα να δουλεύω, να μην απογοητεύομαι, να βγάζω τον εγωισμό μου πιο πολύ, να προσπαθώ να μην έχω κανέναν, γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλοί κριτές, υπάρχουν κρίνεις καθημερινά και μέσα από αυτό βγαίνεις καλύτερος. Ο δικός σου μεγαλύτερος κριτής και πιο αυστηρός ποιος είναι? Ο ίδιος με αυτός. Και στα επόμενα 4 χρόνια, τα πρώτα 4 τα έφαγες. Στα επόμενα 4 χρόνια πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου, τι θα ήθελες να έχεις πετύχει? Θα ήθελα να βλέπω τον εαυτό μου όλο και καλύτερο, όλο και πιο δυνατό, πιο ολοκληρωμένο ποδοσφαιριστή. Μέχρι στιγμής δεν έχω καταφέρει να κατακτήσω κάποιο τίτλο ή να πω σε κάποιο τελικό που είναι φυσικά μέσα στα όνειρά μου και το εύχομαι να το πετύχω. Αυτά βασικά. Ποδοσφαιρικά, τι θα έλεγες ότι σου λείπει? Για να πας εσύ στο ένα βήμα παραπάνω. Να ξεπεράσω τα όρια μου. Τα οποία είναι? Τα οποία είναι αυτό που σου είπα και στην αρχή. Να αντέχω πολύ παραπάνω στην πίεση. Την περασμένη σεζόν έκανες την επιστροφή σου, έδειξες ότι μπορείς να σταθείς στην ομάδα, πήρες πολλά παιχνίδια, ωστόσο δεν υπήρχε ανταγωνισμός στη δική σου τη θέση. Φέτος υπάρχει ο Μπίσεσβαρ, υπάρχει ο Σάχοφ, υπάρχει ο Φακούντο που μπορεί να αγωνιστεί σε αυτή τη θέση. Πώς είναι, ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις για τη νέα σεζόν που έρχεται? Θα το χαρακτήριζα συναγωνισμό καλύτερα, γιατί είναι μέσα στην ομάδα και σίγουρα μόνο καλό μπορεί να σου κάνει, γιατί πρέπει να είσαι. Να δίνεις το 100% και στους προπονήσεις και στους αγώνες, που και πέρσι το έκανα αυτό και δεν την είχε να κάνει με τον ανταγωνισμό, όσο
με πρωτόγονες καταστάσεις, γιατί 50 μάτς δεν είχα ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου και ίσως ήταν και αυτός ο λόγος ο οποίος είχα αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Όπως είπες, έκανες σχεδόν τα περισσότερα παιχνίδια από κάθε άλλον μέσα στην ομάδα. 9 γκολ, 9 assist. Ποιος είναι ο πήχης που εσύ θέτεις για τον εαυτό σου για αυτή τη σεζόν? Δεν θέλω να βάλω νούμερα πάνω στο τραπέζι. Όπως είπα και πριν, θέλω να γίνουμε καλύτερος κάθε χρόνο, να προσφέρω όσο πολλά μπορώ στην ομάδα, να κερδίσει η ομάδα από μένα και να κερδίσω εγώ πράγματα μέσα στην ομάδα.